Ακτιβιστές Greenpeace βρίσκονται στο πλασονίσι της Ρόδου, όπου κατασκευάζεται ένας νέος πετρελαϊκός σταθμός, μεταφέροντας το μήνυμα ότι το πετρέλαιο σκοτώνει την ελληνική οικονομία. Εξαιτίας του πετρελαίου, τα επόμενα 10 χρόνια όλοι οι Έλληνες καταναλωτές θα κληθούν να πληρώσουν μόνο για τη Ρόδο περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Χωρίς αυτές τις επιδοτήσεις, οι νησιώτες θα πλήρωναν 4 και 5 φορές πιο ακριβά το ηλεκτρικό ρεύμα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Πρέπει να τελειώσει αυτός ο παραλογισμός του πετρελαίου. Αυτές τις δύσκολες ώρες η Ελλάδα οφείλει να αξιοποιήσει το μεγαλύτερό της φυσικό πόρο, τον ήλιο. Η στροφή στην ελληνική οικονομία δεν θα εξοικονομήσει μόνο δισεκατομμύρια, θα μειώσει το ενεργειακό κόστος, θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας και κυρίως θα συνεισφέρει καθοριστικά στην αναγέννηση της Ελλάδας. Hier auf Rhodos, um die Solarization der griechischen Ökonomie zu unterstützen. Griechenland und besonders Rhodos sind perfekt geeignet für eine Energieversorgung und Produktion mit Solarenergie. Und die Sonne kann uns keine Bank der Welt nehmen. Nosotros queremos que se opte por energías renovables, energías limpias, que no agraven la deuda y que consigan solarizar Grecia. Vamos começar a solarização da Grécia. Greenpeace International, working together with all our supporters and members, wants to send a message that we can support the solarization of the Greek economy in a way that does not only benefit Greece but also benefits European countries as a whole, but also sets an example for the rest of the world.